Παναγία Δέσποινα Θεοτόκη, τίμιε πρόδρομε, Αποστόλων Ενδωδεκάς, οι δάσκαλοι και πατέρες εκκλησίες, όσοι και μάρτυρες, οι καλώς αθήσαντες και φανοθέντες, πείστε προς πρεσβεία προς τον Κύριον, το διεθύνε το ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Και πάλι προσφυλές ακροατήριων και πάλι ο γέρον εγώ επίσκοπος, ο γεροντότερος όλων των επισκόπων της Εκκλησίας της Ελλάδος, ηχτυρμής του Θεού, ευρίσκομαι εις το βήμα του συλλόγου τούτου, του συλλόγου της αδελφότητος Σταυρός. Να ομιλήσω, διστάζω. Είστε ορατών ακροατήριων, το είπαμε. Εσείς δηλαδή που από διάφορες συνοικίες της πόλεως, και από άλλα ακόμα μέρες από την Κόρινθο, έρχεστε εδώ για να ακούσετε το Κύριο. Άνδρες και γυναίκες, αλλά είστε ακόμα και τώρα των ακροατήριων, και τώρα των ακροατήριων είναι πολύ περισσότερο, διότι χάρη στην αφευρέση της επιστήμης ευρέθησαν εκασέτες, οι οποίοι ως ευτερίων ανέμων μεταφέρουν το Λόγο του Θεού μέχρι Αυστραλίας, μέχρι Βορείου Πόλου, μέχρι Σουηδίας και άλλων μερών, και ακούν πολλοί άνθρωποι το Λόγο του Θεού και μου γράφουν διάφορα γράμματα. Μάλιστα. Τι θα είπαμε απόψε? Θα μιλήσουμε, εγώ θα προτιμούσα να τελείωνε πλέον το στάδιο της υπηρεσίας μου και να αποσυρθώ πέρα στο Άγιον Όρος και εκεί σε κάποια σπηλιά να κρύψω τον εαυτό μου για να είπω και εγώ το του Γρηγορίου Θεολόγου ότι αυτό και Θεός συστρεφόμενος. Αλλά δεν με αφήνει το Ευαγγέλιο. Με υποχρεώνει μέχρι τελευταίας πνοής να βρίσκομαι στα σύνορα της Βιζιτάτρης μας Πατρίτος. Και να κηρύττουμε το Λόγο του Θεού και μάλλον να μηνθούμε τον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή που στην οτιτά του εκείρηται πάντοτε. Αλλά μετά όταν γύρισε πλέον και δεν μπορούσε να περπατήσει, υποβασταζόμενος από τους μαθητάς του, μετέβαινε στη σύναξη των χριστιανών και εκεί εκηρύτε το Λόγο του Θεού. Και ολό το κήρυγμά του ήταν τρεις λέξεις. Αυτή η τεκνία μου αγαπάτε αλλήλους. Αδέρφοι, παιδιά μου, λέει, αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Και πράγματι στις τρεις αυτές λέξεις υπάρχει όλη η ουσία του χριστιανισμού. Μάλιστα. Προτού να προχωρήσουμε στο νέο κήρυγμα, θα μου επιτρέψετε να κάνω μία σύντομη περίληψη. Είναι συνιστάται από τον Απόστολο Παύλο. Λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι τα αυτά με λέγει εμεί με κογγυρώνει, εμεί δε ασφαλές. Το να είπε λέει τα ίδια λόγια είναι ωφέλιμο, εγώ δεν κουράζομαι. Αλλά για εσάς λέει είναι ωφέλιμο, ακούτε, διότι η επανάληψη όπως λέγουν οι ψυχολόγοι είναι η ψυχή της μνήμης, οι διδάσκαλοι στα σχολεία. Τι είπαμε λοιπόν στα κηρύγματά μας? Μας εξήγησε ο Θεός να κάνουμε 7 ή 8 κηρύγματα. Ποια ήταν τα κηρύγματα που κάναμε? Το πρώτο κήρυγμα που κάναμε ήταν η εισήγηση που κάναμε στην Ιερά Σύνοδο. Και είπαμε ότι η Ελλάς, η μικρά μας και ένδοξος πατρίς, η Ελλάς η οποία είναι από τα αρχαιότερα έθνη του κόσμου, η Ελλάς η πατήρ των επιστημών και της σοφίας των τεχνών, η Ελλάς με το ένδοξο παρελθόν της κινδυνεύει σήμερα όσον δέποτε άλλοτε. Κινδυνεύει από εσωτερικούς εχθρούς. Εξωτερικούς εχθρούς, εξωτερικοί εχθροί είναι οι Σκοπιανοί, οι οποίοι μέρα και νύχτα με το ραδιοφωνό τους μας απειλούν όταν μας ζευγίσαν από το χάρτη της Ελλάδας, της Βαλκανίων. Και συνοήσει με τους Βουλγάρους και με τους Τούρκους και με τους Αλβανούς επιχειρούν τα μέγιστα κακά εναντίον της πατρίδος. Αλλά περισσότερο κινδυνεύει η πατρίς από εμάς τους Έλληνες, τους κακούς Έλληνες που δεν εκτελούν το θέλημα του Θεού. Αυτοί ανασκάβουν το λάκκο της Ελλάδος. Και αναφέραμε έναν κίνδυνο, τον πρώτο κίνδυνο της Ελλάδος, είναι η υπογεννητικότητα. Δεν γεννούν πλέον παιδιά οι Έλληνες, τίποτε. Δύο κλπ. Και είπαμε ότι οι εκτρώσεις φρίξουν ήλιον στην εξωγή. Έθεσαν 500.000 εκτρώσεις, φοβερό πράγμα πλέον κλπ. Βέβαια, εντός λίγου σχολεία θα κλείσουν και πανεπιστήμια θα κλείσουν και γεροκομείο θα γίνει Ελλάς.
καθόν χρόνων η γειτονική μας χώρα, η Τουρκία, ένας πεθαίνει Τούρκος το πρωί και μέχρι το βράδυ 12 γεννιόνται. Εδώ τι ένας γεννιέται, τόσο που γίνεται φοβερά. Και δυστυχώς και το κράτος δεν λαμβάνει μέρημνα για τους ταλαιπώρους, τους πολυτέχνους οι οποίοι έχουν ανάγκη ενισχύσεων. Μόνο όπου υπάρχουν σύλλογοι πολυτέχνων και νομίζω σήμερα εορτάζουν οι πολίτεχνοι, αυτοί κοπιάζουν και μοχθούνται να φέρουν την άξιο παντός επένου εθνικής ευγνωμοσύνης. Είπαμε κατόπιν ότι δεύτερο κήρυγμα είπαμε ότι Ελλάς κινδυνεύει και από ένα άλλο φοβερό κίνδυνο. Ο δε κίνδυνος αυτός είναι η βλαστημία. Ήταν η μέρα, ήταν εποχή στον Πόντο, στη Μικρασία, στην Ελλάδα που δεν οικούται βλαστημία. Και ο Σωκράτης, ο οποίος κατηγορήθη ότι υβρίζει τον Θεό, καταδικάστηκε να πει το κόνιο. Τώρα βλαστημία, φοβερό αμάρτημα. Τρομερό αμάρτημα. Υπενθυμίζω ότι μια ακόμη φορά και πάντοτε τα απλά λόγια του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού που είπε ότι υβρίζει τη μάνα μου, συγχωρώ. Υβρίζει τον πατέρα μου, συγχωρώ. Με χτυπάς, με δέρεις, με σκοτώνεις, συγχωρώ. Βλαστημείς Χριστό και Παναγιά, δεν έχω μάτια να σε δω. Αυτό πρέπει να είναι. Ο δε Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αυστηρότερος ακόμα, λέγει, ακούεις βλάστημο, μη με αδιαφορήσεις. Αλλά έχεις γλώσσα, συμβούλευσέ τον. Μια φορά, δύο φορές, τρεις φορές, δεν σε ακούει. Έχεις χέρι, χτύπα βλάστημο και χέρι που θα χτίσει βλάστημο, θα γιάσει. Τα αυτά. Τέλος δε μοιράσαμε στο κύριο κήρυγμα αντί βλασφημικές πινακίδες και είμαι βέβαιος ότι τοποθετήσατε όπου πρέπει. Τρίτο κήρυγμα κατόπιν είπαμε ότι η ενότηση είναι μεγάλο πράγμα και ότι η Ελλάς κινδύνευσε και κινδυνεύει από την διαίρεση. Πού η ενότηση? Ο Χριστός προτού να χωρίσει εκ του πηγείου του του βίου, προτού να πέρθει πέρα των κεμάρων των γέθρων, έκανε μια τελευταία ομιλία, θαυμασία ομιλία, που λέει ο Νικόδημος ο Γερίτης, όταν τη διαβάζει κανείς κλαίει. Και τι είπε, τέλος του λόγου του, «Πάτερ, είναι ναός, είναι πέντε φορές το επαναλαμβάνει». Και το επαναλαμβάνει πέντε φορές, διότι ως κινηματική ταινία περίλασε ενώπιον της διανοίας του η διαίρεση του ξένου κόσμου. Διαίρεσης, τρομερά η διαίρεση. Πού είναι η διαίρεση? Στα σχολεία υπάρχουν τώρα ψυχολόγοι, διδάσκαλοι, που λέγουν ότι να σβήσουν από τα σχολεία το θρησκευτικό μάθημα, γιατί το θρησκευτικό μάθημα λέει βλάπτει την αιότητα. Και τι να βάλουν? Να βάλουν άλλο μάθημα, τη σεξουολογία. Σαν τα σκυλιά και τα γατιά θα σμίγουν μέσα στους δρόμους οι χριστιανοί των αιώνων μας. Τι ούτω είναι το θέλημα του Θεού. Αυτό, τι αυτή είναι η κατάσταση. Λοιπόν, και κινδυνεύουμε ακόμα, προσθέτουμε και εμείς ακόμα και από έναν κίνδυνο μεγάλο. Και ο κίνδυνος αυτός είναι ότι υποτιμάται το άριστο επάγγελμα. Το δε άριστο επάγγελμα είναι 3.000 επαγγέλματα είναι. Τα οποία περισσότερα από αυτά, αν το περάσουμε από το κόσκινο, τα περισσότερα είναι άχρηστα. Άχρηστα. Δεν χρειάζονται, περιτά είναι. Θα δημιουργήσει ο ψευτοπολιτισμός των αιώνων μας. Τι είναι αυτά τα επαγγέλματα? Το πρώτο επάγγελμα είναι ο γεωργός. Ο γεωργός, το ψωμί το χρειάζεται. Όλοι μας εξεράζουν. Χωρίς ψωμί δεν μπορεί να ζήσουμε. Είναι ο άρτος επιούσιος. Δώσε μη και στη μικρά μας προσευχή που είπε ο Χριστός, συνέστη να ζητούμε τον άρτο τον επιούσιο. Δυστυχώς, γυμνήσαμε τα χρόνια της κατοχής, όπου ένα καρβέλι είχε 1 εκατομμύριο. Και όπως είπε ο Κοσμάς ο Ετωρός, ότι θα φτώσω μια φούχτα αλεύρι, μια φούχτα χρυσάφι. Τα χρόνια αυτά θα φτάσουμε πάλι και θα πεινάσει πάλι ο λαός μας. Και παιδιά, γεωργή να γίνει, βοσκός να γίνει, τίποτα να γίνει. Τώρα που ανοίξαν τα σύνορα στην Αλβανία, να και έρχονται Αλβανοί, Έλληνες ως επιτοπλίστων, οι οποίοι αμέσως απορροφώνται διότι έχουν ανάγκη γης. Και αν η γη της Ελλάδος καλλιεργείται όπως πρέπει, θα μπορούσε να θρέψει διπλάσιων και τριπλάσιων πληθυσμών. Τίποτα. Το παιδάκι τους, δάσκαλο, το παιδάκι τους, καθηγητή, το παιδάκι τους, γιατρό, το παιδάκι τους, μηχανικό, το γεννάκι τους, ό,τι θέλεις. Παπά, αυτός, γεωργός, όχι γεωργός. Δεν είναι πολλά χρόνια, ή μάλλον επί δικτατορίας, εις τη Φρόνηνα γινόταν συνέδριο, γεωργικό συνέδριο. Και με κάλεσαν εκεί και πήγα και ήταν όλοι. Μην παρκεμένο να ομιλήσω. Παρατήρησα λίγο μια ματιά στο συνέδριο και ήταν όλοι γέροι, γέροι, ηλικιωμένοι, άνω των 70 ετών. Τότε κι εγώ είπα, μόλις προσεφώνησα, τους είπα, ζήτω ο βασιλεύς. Κι όμως ακούσανε το βασιλεύς, εταράχθησαν οι επίσημοι και ήθελαν να με πιάσουνε.
Λέω, εγώ όταν είπα ζει το βασιλεύς, δεν εννοούσα τον βασιλέα που είναι στο Λονδίνο ο άνθρωπος. Όχι. Αυτό. Λοιπόν, εννοώ κάτι άλλο, τον Γιώργο. Και τους ύψηλα, το έψηλα το ύμνο των Γιώργων και του είπα, χωρίς τον Γιώργο, ούτε εγώ μπορώ να κάνω λειτουργία. Χωρίς άρτων και χωρίς τίνων που είναι προϊόντα του Γιώργου, κοπιώδη, δεν γίνεται τίποτε. Σβήνουμε λοιπόν και ως γεωργικό ακομβέθνος, ακόμα δε και οι ΟΚ και οι σύμμαχοι, να πάρουν αυστηρά μέτρα εναντίον μας και μας απαγορεύουν να καλλιεργήσουμε ορισμένα είδη. Το είπα εγώ αυτό, ότι η ΟΚ είναι υπερκράτος και περιορίζει να φυτεύουμε ελιές, απαγορίζει να φυτεύουμε δέντρα, καρποφόρα, απαγορεύει το δένα και χαρακτηρίζει την πατρίδα μας αρχαιολογικό έθνος, έθνος κατάλληλο μόνο δια τουριστικά ταξίδια, τίποτα άλλο περισσότερο. Και τώρα οι ταλέποροι γεωργοί είναι παίρνουν σύνταξη. Έχουν δίκιο που κάνουν απεργία. Δίκιο έχουν. Τι παίρνουν ένα γεωργό, οι 30 χρόνια να δουλεύει στα χωράφια, παίρνει 30.000 σύνταξη. 30.000 σύνταξη. Κάθε στιγμή. Κάθε στιγμή. Προδικαστέ, πρωτεδίκη, αεροπαγήτη, αξιωματική, στρατηγή, βουλευτέ κλπ. Παίρνουν καθηγητέ πανεπιστημίου άνω των 300.000 σύνταξη. Αδικία ήταν και εξηγέρθησαν η αδικία. Και πρέπει, εγώ το είπα, ότι δεν πρέπει να πάμε στο ΕΟΚ. Το ΕΟΚ είναι υπερκράτος, το οποίο σας υπενθυμίζω, ότι όταν εισήχθη, σκανδαλώδεις ενέργειες τότε στο Υπουργείο, έκανα τους χιλιαστάς, προνομιούχος. Είναι οι μόνοι που δεν υποχρεώνονται η στρατολογία, η στράτευση. Ναι, λοιπόν, και πήγα στο Υπουργείο και διαμαρτυρήθηκα ως συνοδικός. Και είπε ξαφνικά, βλέπω τον Υπουργό, τον Μακαρίτη, τον Αβέρο, που επλησίαζε ένα σιρτάρι, έβγαλε ένα χαρτί και λέει, να εδώ έχουμε απόφαση της Ευρώπης, απόφαση που μας υποχρεώνει να τους δεχθούμε. Εγώ τότε προσωποποιήθηκε ότι δεν άκουε. Λέω, μικφός, δεν ακούω. Φωνάξτε περισσότερο. Και φώναξε ο Μακαρίτης με όλη τη φωνή του. Και μετά τι είπα. Λέω, εγώ νόμιζα ότι ήρθε στον Υπουργό των Εξωτερικών της Ελλάδος. Τώρα καταλαβαίνω ότι δεν είχε στον Υπουργό των Εξωτερικών. Έσβησε η Ελλάς. Υπάρχει το Υποκράτος. Το υπερθυρίον περί το οποίο ομιλεί Αποκάλυψης με τα 7 κεφαλές. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Περί ενότητος, περί αυτό, ομιλήσαμε επίσης, εισήλθαμε και στην ερμηνεία του Συμβούλου της Πίστεως και είπαμε ότι το σύμβολο της πίστεως το διακρίνει η ακρίβεια, είναι χρυσός, ακριβώς, ακρίβεια. Και μία ακόμα λέξη, και τι λέγω, ένα γράμμα ακόμα έχει σημασία. Και ανέφερα τον Άριο, ο οποίος ήθελε στο ομοούσιος να γράψει ένα γιώτα, το γιώτα, ομοιούσιος. Άλλο ομοιούσιος και άλλο ομοούσιος. Ομοιούσιος είναι και ο άνθρωπος, ο οποίος δίνεται καλλιεργών την συνείδησή του να φτάσει και να γίνει από το κατοικόνα εις το καθομοίως. Ενώ ένας είναι ο ομοούσιος, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, Πατήρ Υιός και Άγιο Πνεύμα, Τρισήλιος Θεώτης, ελέησε τον κόσμο και εμάς αμαρτωλούς. Τα αυτά έλεγαμε, ότι το σύμβολο της πίστεώς μας πρέπει να το τηρήσουμε. Παρατηρήσαμε δε στο τέλος ότι το σύμβολο της πίστεώς μας τελειώνει με το πιστεύω. Δεν λέει πιστεύω, αρχίζει με το πιστεύω. Γιατί λέει πιστεύω, το τονίσαμε και αυτό, το εξηγήσαμε, ότι πρέπει η πίστη μας να είναι ατομική. Διότι προβλέπει το πιστεύω, δεν λέμε πιστεύω μεν, πιστεύω. Δηλαδή ατομικός. Όπως ο γιατρός, ο οποίος συνδέεται με ένα έξοχον επιστήμονα ιατρών που τον θεράπευσε, λέει, δεν τον λέει απλώς ιατρών, ιατρός μου, ο ιατρός μου. Ούτω πως και ο χριστιανός, ο ορθόδοξος, συνδέεται με την Αγία του Εκκλησία και λέει η Εκκλησία μου, ο Χριστός μου, ο Θεός μου, ο αυτοκατανθρώπων του ουδενότητα. Και όπως ο Απόστολος Θωμάς είπε, ο Κυριός μου και ο Θεός μου, και όπως ο άντρας λέει, η γυναίκα μου, και η γυναίκα λέει, ο άντρας μου, έτσι και εμείς πρέπει να είμαστε συνδεμένοι. Και αν υποθέσουμε ακόμα, αν υποθέσουμε, διότι θα έρθουν οι μέρες όπως περί ημέρα Νότ και όπως η μέρα Σοδόμων, και τότε αν έρθουν τέτοιες ημέρες κατακλυσμού, πνευματικού πνευματισμού, και ένας ακόμα να μείνει μέσα στον πλανήτη, να λες πιστεύω. Δεν θα νικήσουν οι πολλοί. Θα νικήσει ο ένας, ο δε ένας είναι το σφαγμένο ανίον της Αποκαλύψεως, ο νικητής των αιώνων. Τα αυτά έλεγαμε, αγαπητοί. Επίσης, ένα άλλο κήρυγμα, κάναμε περίεργο κήρυγμα, το οποίο εντοπισίασε πολύ, είναι τα ζώα
διδάσκουν. Και ανέφερα παραδείγματα πολλά από την εξαήμερο του θαυμασίων ομιλία του Ιερού Χριστού του Μεγάλου Βασιλείου, που λέγει ότι κοιτάξτε τα ζώα μου. Το σκυλί είναι ευγνώμων. Ένα κόκαλο του πετά και κουνάει την ουρά του. Σου λέει σε ευχαριστώ. Δεν έχει γλώσσα. Τα τριγόνια, σκοτώντα το τριγόνι, δεν ζευγαρώνει πλέον το θηλυκό τριγόνι με άλλο τριγόνι. Έτσι. Και αλλάζει ακόμα για τα τραγούδια του. Αλλά ενώ τώρα οι γυναίκε δεν βλέπουν πότε να πεθάνει ο άνδρα του, να ζευγαρώσει με άλλον άντρα. Μία τι αυτή είναι η κατάσταση. Μα διδάσκουν τα ζώα. Έπειτα εξηγήσαμε του Αποστολού Παύλου ένα ρήμα. Ότι πιστός ο λόγος και αποδοχής πάντα άξιος, ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο, αματολούσε όσοι ο πρώτος σε μία γόνα. Ομιλήσαμε περί ταπεινοφροσύνης, η ψής αρετής, και είπαμε η ταπεινοφροσύνη του Παύλου κινείται σε τρία επίπεδα, σε τρεις κύκλους. Ο πρώτος κύκλος είμαι μαλακή όλων των Αποστόλων. Ο δεύτερος κύκλος είναι ότι είναι αματολότερος όλων των πιστών και ακόμα χειρότερο αματολό όλων των ανθρώπων. Και όπως όταν πάμε στο νοσοκομείο και επισκεφτούμε τους αρρώστους, ο κάθε άρρωστος θεωρεί τον εαυτό του πιο βαριά. Σου λέει δεν πονεί άλλος όπως πονεί εμένα. Έτσι λοιπόν και η χριστιανόση έχει συνείδηση της, όχι ψευδοταπείνωση, αλλά πραγματική ταπείνωση, η οποία αποκτάται αφενός δι' αυτομεμψίας, τα εξηγήσαμε αυτά, αποκτάται της αναγνώσης ενός βιβλίου, θαυμασίου βιβλίου, το πραγματικός καθρέφτης, αποκτάται δι' αναγνώσεως του αγροτάτου, αγρότος πόλεμος που έγραψε ο Νικόνης ο Θεός και ακόμα με το βιβλίο του αημνίστου Αυσεβίου Μαθιοπούλου ο προορισμός του ανθρώπου. Τα αυτά ελέγχουμε. Τώρα θα εισέλθουμε πλέον στο 8ο κήρυγμα, στο 8ο, στο 9ο κήρυγμα. Έτσι δεν είναι. Και ευτυχώς ο κύριος Λιάκος, ο αξιόλογος αυτός καθηγητής και διευθυντής του οικοτροφείου μας, εργάζεται πολύ και έχει 220 κασέτες κατασκευάσει, οι οποίοι ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Εμείς δραχμή δεν παίρνουμε από αυτά, ούτε από τα βιβλία μας, 80 βιβλία που γράψαμε, ούτε από τίποτα άλλο. Δωρεάν τα μοιράζουμε και τα δίνουμε στον κόσμο, αντιλαχής τιμής, και τα χρήματα που συλλέγουμε τα διαθέτουμε για φιλανθρωπικούς και ρεπολιτικούς σκοπούς. Είναι γνωστά, αλλά πρέπει και να λέγονται καμιά φορά για να υπενθυμίζουμε την αλήθεια. Τώρα, σήμερα βρισκόμεθα. Είναι η εορτή του Ιωάννη της Κλίμακος. Θα ήθελα να μιλήσω για τον Ιωάννη της Κλίμακος, ο οποίος έγραψε σοφό βιβλίο, παρουσιάζει αρετή. Εξηγεί το Χριστού το ρήμα, γίνεστε τέλειοι. Τέλειοι. Και όπως αυτός ο οποίος θέλει να ανεβεί στον Όλυμπο, κοπιάζει. Αλλά όταν ανεβεί στον Όλυμπο, βλέπει να θαυμάσει ο θέαμα, ούτω πως και ο Χριστιανός είναι μια κλίμαξη. Ρετε. Στην κλίμακα αυτή, ανεβαίνουμε. Οι άγγελοι μας προτρέπουν, γίνεστε τέλειοι. Κανείς δεν είναι τέλειος. Και ανεβούμε πάνω στα Σάλπις, και ακόμα ανεβούμε πάνω στα Ιμαλάια. Που είναι το υψηλότερο όρο τη ανθρωπότητα, του πλανήτη μα, θα ακούμε συνεχώ την ανεβαίνετε. Άγγελοι και αρχάγγελοι μα προτρέπουν, γίνεστε τέλειοι. Εμεί δε οι άνθρωποι, οσοδήποτε και να είμαστε τέλειοι, είμαστε ομά ατελών ανθρώπων που ζητούν την τελειότητα, η οποία είναι ανέφικτο πράγμα στον κόσμο αυτό. Λοιπόν, σήμερα του Άγιο τη Κλίμακο. Τώρα, εμεί εδώ θα συμπληρώσουμε το κηρύγμα επάνω στο σύμβολο τη πίστεω. Τι θα είπαμε? Ότι η πίστη εκτός της πίστεως έχουμε ελπίδα, την ελπίδα. Εικόνα, παράδειγμα για την πίστη, αναφέραμε τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος δίνει τον ορισμό της πίστεως και αναφέρει ονόματα 15 ανδρών της Παλαιάς Διαθήκης, οι οποίοι έκαναν θαύματα μεγάλα δια της πίστεως. Μάλιστα και νεκροί ακόμα αναστήθησαν και άρρωστοι θεραπεύτησαν. Θεραπεύτησαν άρρωστοι. Ο Δε Καρέλ, διάσημος συγγραφέας του αιώνα μας, που έγραψε το βιβλίο. Ο άνθρωπος, ο άρρωστος αυτός, λέγει εκεί, αναφέρει ότι οι άρρωστοι οι οποίοι απογοητεύσαν από τους γιατρούς εθεραπεύσαν δια της προσευχής. Μεγάλη δύναμη της προσευχής. Τεράστια θαύματα κάνει. Εκείνοι νεκρούς εκ νεκρών. Τι αυτά λοιπόν. Είπαμε το υπόδειγμα πίστεως ήταν και ο Κολόμβος, ο οποίος σκέφτηκε, προϊστάνθηκε, είπε ότι πέραν του Ατλαντικού ωκεανού υπάρχει μια νέα χώρα. Και κατασκεύασε πλοίον. Και το επίνδρωσε με ναύτας και ταξίδευσε μέρες και νύχτας και επιτέλους έφτασε τις ακτάς εκείνας και δόξα τον Θεό και οι άγριοι αυτοί οι κάτοικοι της Αμερικής, δυστυχώς η χώρα αυτή δεν ονομάστηκε Κολομβία, αγνώμονο άνθρωπος, τον ονόμασε με άλλο όνομα των Αμερικάνων, Αμερική. Και εκεί το σπουδαίο είναι ότι οι άνθρωποι μόλις με νεύματα του λέγανε «Ήρθε εκείνος, ήρθε εκείνος».
Ήλθε εκείνος. Ποιος είναι εκείνος? Η ελπής του κόσμου είναι ο Χριστός. Τι είναι η ελπής? Η ελπής να έχουμε στον Κύριο. Ελπίδες πολλές υπάρχουν. Μάτιες ελπίδες. Ο ένας ελπίζει στα χρήματα. Όπως ο Μίδας έχει δίψαν χρήματος. Να αποκτήσει χρήματα. Όπως ο Μίδας, ο οποίος παρακαλούσε τον Θεό ότι πιάνει να γίνει χρυσό. Τον άκουσε ο Θεός και ό,τι έπαιρνε γίνεται χρυσό, όπου πήγε το μεσημέρι να φάει και το πιάτο έγινε χρυσό και πέθανε από την πείνα του. Λοιπόν, δεν είναι τέλειο αυτό. Λοιπόν, έχουμε κατόπιν ελπής. Άλλος έχει την δόξα, όπως είχε ο Σολομών. Άλλος έχει τα Σιδωνάς, άλλος τα διασκεδάσεις. Ο Ναπολέων και λοιπά, όλοι αυτοί δεν ικανοποιούνται όμως. Και η ελπής είναι αναγκαία για τον βίο του άνθρωπου. Ελπής πραγμάτων βλεπωμένων. Γιατί διάβαζα κάποτε ότι στην Αγγλία, στο Λονδίνο, πήγαν δύο Έλληνες απόδημοι. Διότι οι Έλληνες που είναι στο εξωτερικό είναι 5 εκατομμύρια είναι. Και είναι αυτό μια μεγάλη δύναμη για το έθνος μας. Λοιπόν, εκεί που πήγε αυτό, πήγαν να δουλέψουν, πτωχαδάκια ήταν. Ο Νάση, λέω χάρη, που έφυγε από την Ελλάδα πάμπτωχος, μετέβη στα ξένα και δημιούργησε με τεραστία περιουσία. Αλλά ο κόσμος ο Αιτωλός λέει: δεν σε κατηγορώ διότι είναι πλούσιος. Να τα δώσεις, τα κρατήσεις ένα μερίδιο για τον εαυτό, τα υπόλοιπα να τα δώσεις στους φτωχούς. Στους φτωχούς, στις κύριες του ορφανού. Και να πουλήσει τον εαυτό σου ακόμα. Και αν δεν μπορεί να δώσεις όλα, τα μισά. Δεν μπορεί να δώσεις τα μισά, δώσε το μισό το μισού, δώσε το ενδέκατο, δώσε κάτι. Δεν δίνεις, καλά, τι να σε κάνω. Τώρα δεν το κάνεις, τώρα δεν το κάνεις. Είμαι αναγκασμένος να σου πω ότι δεν θα εισέλθεις στη Βασιλεία των Ουρανών. Ελπίζει λοιπόν. Ελπίδα. Αυτοί λοιπόν οι δύο ξένοι στην Αγγλία επτόχευσαν. Και ο ένας απελπίστηκε και αυτοκτόνησε. Ο άλλος έκανε το σταυρό του, άρχισε να εργάζεται και απέστησε περιουσία και έγινε και φιλάνθρωπος και ελεήμων άνθρωπος. Ελπίζει λοιπόν. Ελπίζει η γυναίκα ότι ο άνδρας θα ζήσει αρμονικός. Ελπίζουν τα παιδιά, ελπίζουν μικροί και μεγάλοι. Ελπίζει αναγκαία ελπίζει στον κόσμο τούτον. Και όταν αφαιρέσει την ελπίδα δεν υπάρχει πλέον ζωή. Αφαιρέσει η ελπίζει. Απελπισία πλέον. Και παράδειγμα έχουμε ότι στο Ευαγγέλιο βλέπουμε ότι από ένα δέντρο τη Μεγάλη Παρασκευή κρεμάστηκε ένας άνθρωπος. Είναι ο Ιούδας. Η αιτία είναι η φιλαργυρία του. Βλέπει χρημάτων εραστά. Το διατάφτα ανθώνει χρυσάμενον. Αυτοκτόνησε ο Ιούδας. Και αυτοκτονούν τόσοι και τόσοι αυτοκτονούν διότι δεν ελπίζουν στην ζωή. Ελπίζουν. Ενώ αντιθέτως η μάρτυση και ο Πέτρος κυρνήθη τον Χριστό ενώπιον των μαθητών στο δικαστήριο των αρχιερέων και μπροστά σε μια υπηρέτρια ειρνίζει τον Χριστό. Τον ειρνίζει τον Χριστό και ελάλησε ο Αλέκτορας και ανεμνήστη του ρήματος του Κυρίου και μετανόησε ειλικρινώς και έκραψε πικρός και ο Θεός τον συνεχώρησε τον Απόστολο Πέτρο και έγινε Απόστολος και έμεινε Απόστολος. Ελπίζει λοιπόν, δεν χρειάζεται απελπισία. Λέγονται ακόμα για τον Ιούδα ότι αν μετανοούσε, ο Θεός τον συγχωρούσε. Ο Χριστός που συνεχώρησε πάντα, θα συγχωρούσε και τον Ιούδα. Ούτες δεν συνεχωρείται και απήξε το από την απελπισία φοβερό μεγάλη. Είναι τρομερά η αυτή. Έτσι έχουν τα πράγματα. Και συνεπώς πρέπει να είπαμε ότι το σκοτάδι που ζούμε είναι αναγκαία, η μετάνοια, είναι ελπής. Πρέπει να καλλιεργούμε εμείς τη ροκήρυξη στην ελπίδα. Διότι ο ροκήρυκας, όπως λέει κάποιος ερμηνευτής, είναι ο Αλέκτορ, ο Πετεινός. Τι μυστήριο πράγμα, το ρολόγιο των χωρικών. Εγώ που προηγούμενα σε πολλές επαρχίες ήταν το ξυπνητήρι. Φώναζε ο κόκκο. Ο Αλέκτορας ακουγόταν και ξυπνούσαν οι χωρικοί και έπαιρναν τα εργαλεία των ταγιορικά και καλλιεργούσαν τη γη. Το ξυπνητήρι είναι. Όπως λοιπόν υπάρχει ξυπνητήρι στα χωριά, το φυσικό ξυπνητήρι, το ρολόγιο χαλάει. Αλλά το ρολόγιο αυτό δεν το χαλάει που το κόρδισε ο Θεός. Ποιος το κορδίζει ο Θεός? Και λαλεί ο κόρακας εν καιρό νυχτός και μας λέει ξυπνήστε και μετανοήστε. Όλα μας καλούν εντός. Αλλά όταν όμως φυσήσει άνεμος πολλός, καταιγείς φοδρά, τότε όχι ένας κόκορας, 100 κόκοροι λαλαλάνε, δεν ακούγεται η φωνή. Και τι αυτή είναι η εποχή, δεν ακούνε πλέον. Τη συνείδηση, η οποία είναι μια μεγάλη απόδειξη. Ρώτησαν κάποτε ένας άπιστος, έναν αστρονόμο, και του λέει: πιστεύεις? Πιστεύω. Έχεις αποδείξεις? Έχω αποδείξεις. Κάθε άστρο και μία απόδειξη. Αλλά παραπάνω από τα άστρα είναι κάτι άλλο. Είναι η φωνή της συνειδήσεως. Ο τρομερόν φωνή της συνειδήσεως. Ο Κάιν που σκότωσε τον Άβελ δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Άβελ, Άβελ, λέγονται και για ένα αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολης
που εσκότωσε τον ελεφόντη και είναι αυτοκράτορας, δεν μπορούσε να ησυχάσει. Άλλαζε τα μέρη, πήγαινε στα βουνά, στις λίμνες, στα νησιά, παντού. Κάθε βράδυ παρουσιάζεται ο αδερφός του που κρατούσε ένα ποτήρι γεμάτο αίμα και του λέει: «Αδερφέ, πήρε το αίμα του αδερφού σου». Έως ότι αυτός αυτοκτόνησε. Και αυτή είναι η σύνδεση του ανθρώπου. Ταύτα τα ολίγα είχαν είπε, αγαπητοί μου χριστιανοί, και θέλω να ελπίζω ότι την περίοδο αυτή και εσείς, και παρακαλώ ιδιαίτερως, όπως είπα, εγώ θα έπρεπε να βρίσκομαι πάνω στη Φλόρινα, όπου είμαι 27 τώρα χρόνια, διότι εκεί και η προϊφλόρινά μας και η παραμεθόριος γραμμή κινδυνεύει από τους εχθρούς του γένους μας. Και εκεί παρακαλώ να αφήσω την ζωή μου και έχω ορίσει στη Διαθήκη μου να με θάψουν επάνω στο 2022, όπου εκεί ο νέος στρατιωτικός ιερεύς ηγονίστη τον υπερπίστητο και πατρίδος αγώνα. Και έχουμε στήσει σταυρόν, ο οποίος φεγκοβολεί όλη τη νύχτα, φέγγει μέσα στην πόλη μας, στα περίχωρα. Είναι δε θαύμα ότι μια κυρία από το μοναστήρι, που δεν επίστευε ο άντρας στο Θεό, είδε στο όνειρό της τον σταυρόν, ότι υπάρχει σταυρός στη Φλόρινα, και ήρθε και ξυπόλυτος ανέβηκε πάνω στο σταυρό και σπάσει τον σταυρό και δοξολόγη τον Θεό. Εκεί λοιπόν θέλω και εγώ να ταφώ εκεί, να έχω και εγώ το τέλος στο Μαβίλι, που όπως είπα, όταν εκεί σκοτώθηκε στο δρίσκον των Ιωαννίνων, εκεί είπε: «Θεέ μου, πατρίδα μου, πολλές τιμές μου έδωκες, αλλά πιο μεγάλη τιμή να πεθάνει κανείς για την πατρίδα». Έτσι πρέπει να ζήσουμε, ώστε να πραγματοποιηθεί αυτό που λέγει να διορθώσουμε τα κακά που έχουμε, να διορθώσουμε τα κακά, ιστρόπον ώστε να έρθει μια Άγια ημέρα που να πούμε: «Ελλάς, Ελλάς, Ελλάς, κλείσε με στην καρδιά σου την Ελλάδα για να σταθείς κάθε είδους μεγαλείο». Και την άλλη Κυριακή θα κάνω το τελευταίο κήρυγμα. Και παρακαλώ να είστε εδώ πέρα όλοι, νωρίς, για να τελειώσουμε το κήρυγμα αυτό, και μετά με τα σευχά σας. Και την Τετάρτη, την Τρίτη, θα προσπαθήσουμε με την ασθενή μας δύναμη να λύσουμε το θέμα των ιεραρχών. Είναι διερημένη η ιεραρχία μας. Τρομερά διερημένη. Δεν είναι εύκολο. Το να χωρίσουμε είναι το ευκολότερο πράγμα. Το να χωρίσει το ανδρόγυνο είναι το ευκολότερο πράγμα. Το να μείνει ενωμένο είναι σπουδαίο και μακάριο. Ευχόμεθα ενότητα της πίστεως. Ηνωμένη Ελλάς, από μικρόν ως μεγάλο, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, αξιωματικοί, στρατιώτες, αρχαιοπόροι και εργάτες και πτωχοί και παίνητες, όλοι ηνωμένοι. Και ηνωμένη Ελλάς θα είδε καλύτερα σήμερα. Και παράδειγμα ενότητος, μας δίνουν οι Απόστολοι και οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας. Ταύτα, τώρα σηκωθείτε όρθια. Έλα, είναι το παιδάκι και πέρα εδώ, έλα. Δεν είναι εδώ πέρα ο Κινούσης, δεν είναι εδώ. Έλα, λέγε. Έλα. Λέγε. Πού είναι, έλα, ο μικρός παιδί μου, άλλος, πού είναι ο μικρός ο άλλος. Έλα. Μωρέ χαρά πω το, χαρά πω το, έχουν παιδιά μου τα βουνά, χαρά πω το. Άστρα παιδιά μου περίφα ανιάτα, κάστρα παιδιά μου περίφα ανιά. Μωρέ για τη γιορτάζει, γιορτάζει παιδιά μου η Παναγιά. Γιατί γιορτάζει Παναγιά, γιορτάζει παιδιά μου και η πατρίδα, γιορτάζει παιδιά μου και η πατρίδα. Μωρέ να βλέπει
γερμανό να βλέπεις και το γερμανό της πατράς, παιδιά μου το δέσπο, ότι της πατράς, παιδιά μου το δέσπο, ότι παιδιά στην Άγια Ναύρα, πάνω παιδιά στην Άγια Ναύρα. Λοιπόν, είπαμε αν θέλει ο Θεός, θα είμαι στη Φρόνα την άλλη Κυριακή, θα είμαι εδώ για τελευταία φορά, θα κάνω το ένα το κήρυγμα, θα κάνω εδώ πέρα. Και παρακαλώ το Θεό, κοντά στην προσευχή που κάνετε και ο οποίος προσευχή κάνει θαύματα, και παρακαλώ οι διανοούμενοι να διαβάσουν το βιβλίο που λέει του Καρέλ, η προσευχή, θα δει τα θαύματα που κάνει μέχρι σήμερα η Παναγία και ο Χριστός και οι Άγιοι, και να έχετε εμπιστοσύνη. Και παρακαλέσω τον Θεό αυτή τη εβδομάδα να προσπαθούμε να βρούμε τρόπο να ενώσουμε την ιεραρχία. Το είπαμε κι άλλοτε. Και παράδειγμα ενότητος της ιεραρχίας, μια φωνή ενότητος, είναι εδώ είναι και οι Κορίνθοι από την Κόρινθο. Και ο επίσκοπος Κορίνθου, ο οποίος άλλοτε είχε μαζί μας, τώρα με κάλεσε να πάω στην Κόρινθο. Εκφράζουμε εδώ τα ευχαριστώ. Πού είναι ο κύριος Κλεόπας, εδώ. Έρασε επάνω εδώ πέρα να μας πεις. Αυτός μας φέρει το μήνυμα. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Το μήνυμα αυτό, ότι πρέπει να πάμε στην Κόρινθο. Αν και πλέον τα γεράματά μας δεν αντέχουμε, εντός όμως θα πιέσουμε τον εαυτό μας να πάμε να κηρύξουμε εκεί στην Κόρινθο, όπου δίδαξε ο Μέγας Απόστολος Παύλος, το οποίο δεν υπάρχει άλλος. Λέει, θα πεις τίποτα, λέει. Ευχαριστώ πολύ. Την ευχή σας, Σεβασμιότατε.